Ο κόσμος είναι χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα, με δύο αυθέντες, λέει ο Άγιος Νικόδημος, με δύο αρχηγούς. Είναι το στρατόπεδο του Χριστού, με αρχηγό τον Χριστό, και το στρατόπεδο του Αιωσφόρου. Και ο Χριστός μας, που είναι ο Σωτήρας μας, μας δίνει τις αμοιβές που μας έχει υποσχεθεί και πάνω απ' όλα τη σωτηρία. Και θα πρέπει εμείς ως χριστιανοί, λέει ο Άγιος, που έχουμε υποσχεθεί στον Χριστό μας κατά τη βάφτισή μας την αποταγή του διαβόλου και της πομπής του και των έργων του και της λατρείας του, να ζούμε σύμφωνα με αυτές τις υποσχέσεις και να προσβλέπουμε εις των καρπών της Αγίας μας Εκκλησίας, που είναι οι Άγιοι, οι οποίοι είναι τα μέλη αυτού του στρατοπέδου του Χριστού μας, να προσβλέπουμε σε αυτούς και να μελετούμε τη ζωή τους και να τους μιμούμαστε, και τότε αληθινά τους τιμάμε. Εσύ λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, σε αυτή τη μελέτη του που έχει στα πνευματικά γυμνάσματα, η οποία φέρει τον αριθμό 34, εσύ, λέγει, χριστιανέ μου, αγαπητέ, έχοντας μπροστά σου ένα ολόκληρο σύννεφο από μάρτυρες και ένα μυριάριθμο πλήθος από Αγίους, ως τώρα δεν θέλησες να μιμηθείς ούτε έναν από αυτούς τους Αγίους, τους Αγίους μάρτυρες και εν γέννη τους Αγίους που είναι στο στρατόπεδο του Χριστού, στο οποίο και εσύ έχεις ενταχθεί. Αποφάσισε λοιπόν από εδώ και στο εξής να ανακαινήσεις, να ανανεώσεις τις προηγούμενες υποσχέσεις που έδωσες στο Άγιο Βάφτισμα, έτσι ώστε και εσύ να πολεμάς ως καλός στρατιώτης τους τρεις μεγάλους εχθρούς που έχεις, οι οποίοι είναι η σάρκα, ο κόσμος και ο κοσμοκράτορας, η προσκόλληση δηλαδή στο σώμα και η φιλιδονία, η προσκόλληση στον κόσμο και η καινοδοξία, και στον κοσμοκράτορα, στον διάβολο και στα θελήματά του. Να πολεμάς κάθε στιγμή λοιπόν, χριστιανέ μου, τη φιλαυτία σου, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία και κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά και με τον κόσμο, με το κοσμικό φρόνημα και το φρόνημα της σαρκός. Και αυτά να τα πολεμάς με τη δύναμη του Σταυρού. Φρόντισε από εδώ και στο εξής να βαδίσεις την οδό που βάδισαν και οι πόδες όλων των Αγίων. Αν είσαι ιεράρχης και αρχιερεύς, να μιμήσει τους παλαιούς εκείνους Αγίους αρχιερείς και να ποιμένεις το ποίμιο του Χριστού που σου εμπιστεύθηκε ο Χριστός, όχι αναγκάζοντάς το, όχι δηλαδή καταπιέζοντάς το, αλλά με το θέλημά του, με ελευθερία, με σεβασμό, με αγάπη και με θυσία, όχι με εσχροκέρδειες και πλεονεξίες, όχι ζητώντας να πλουτίσεις μέσω του ποιμνίου, αλλά με αγάπη και προθυμία, όχι ως δυνάστης και κατακυριεύων, ως δεσπότης δηλαδή, ο οποίος καταπιέζεις, αλλά πείθοντας το λαό με τον τύπο της ενάρετης ζωής σου, για να λάβεις τον επάξιο μισθό αυτή σου της ποιματικής, όπως αυτά σου παραγγέλει ο κορυφαίος, ο Απόστολος Πέτρος. Τι λέγει? «Ποιμάνατε το εν ημίν ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστός, αλ εκουσίως». Να ποιμένετε το ποίμνιο του Θεού, να έχετε επισκοπή, δηλαδή επίβλεψη, παρακολούθηση, στενή και επιμελημένη φροντίδα για την πνευματική ζωή και για τη σωτηρία του ποιμνίου. Όχι αναγκάζοντάς το, όχι καταπιέζοντάς το, αλλά εκουσίως. Μη εσχροκερδός, αλλά προθύμος. Μη ως κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τύποι γενόμενοι του ποιμνίου. Και φανερωθέντος το αρχιπείμενος, κομιείστε τον αμαράντινον της δόξης στέφανον.
και όταν θα φανερωθεί ο Αρχιπίμην, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τότε κι εσείς θα λάβετε τον Στέφανο, τον Αμαράντινο της δόξης. Αυτά λέγει ο Άγιος Απόστολος Πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του Καθολική Επιστολή. Αν είσαι πάλι μοναχός και καλόγυρος, να μιμήσει τους παλαιούς εκείνους Αγίους μοναχούς και ουσίους, εις τις νηστείες, στις προσευχές, στις κληραγωγίες, στην ακτιμοσύνη και σε όλους τους νόμους και κανόνες της μοναδικής πολιτείας, για να γίνεις τύπος και παράδειγμα της αρετής στους κοσμικούς, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Φως μοναχών άγγελοι, φως δε κοσμικών μοναχοί». Αν είσαι κοσμικός, χριστιανός δηλαδή που βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο και ζεις ανάμεσα στους ασεβείς, να μιμήσει τους παλαιούς εκείνους Αγίους Χριστιανούς στην αγάπη, στην υπομονή, στην ταπείνωση, φυλάττοντας όλες τις εντολές του Ευαγγελίου, για να γίνεις και εσύ τύπος και φως κάθε καλού έργου στους ασεβείς, κάνοντάς τους να δοξάζουν τον Θεό που πιστεύεις, όπως είναι γραμμένο, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Έτσι λέγει ο Κύριος, πρέπει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιο. Δεν θα τα κάνετε, εννοεί βέβαια, επιδεικτικώς, αλλά αυθορμήτως από αγάπη στο Θεό. Και τότε θα φανερώνεται αυτή η καλοσύνη, αυτό το φως του Θεού, για το οποίο και εσείς θα ενεργείτε τα καλά έργα. Γιατί τότε είναι κάτι καλό όταν γίνεται με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και αυτό το φως του Θεού είναι που θα σας προδίδει και αυτό θα είναι και διαφωτιστικό και θα καλεί σε μετάνοια και τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην Εκκλησία και θα γίνονται και αυτοί μέλη της Εκκλησίας και θα δοξάζεται και δι' αυτόν το όνομα του Πατρός του Επουρανίου της Παναγίας Τριάδος. Να γνωρίζεις ότι ο Θεός, λέει ο Άγιος Νικόδημος, έβαλε κάθε χριστιανό στον κόσμο και το όρισε να είναι διδάσκαλος των απίστων και των ασεβών και του έδωσε υποχρέωση και προορισμό να επιστρέψει αυτούς τους απίστους και τους ασεβείς με τον λόγο και με την καλή του ζωή στην ευσέβεια και στην πίστη. Αυτό, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι έργο κάθε χριστιανού. Όθεν, επομένως, θα ζητήσει ο Θεός από τον κάθε χριστιανό όχι μόνο την ωφέλεια και τη σωτηρία τη δική του, αλλά ακόμα και τη σωτηρία των άλλων. Γι' αυτό ακριβώς λέγει ο Θείος Κυρός Χρυσόστομος. «Και γάρ διδάσκαλον και ζήμην και φως και άλλας είναι βούλετε ο Θεός των χριστιανών». Τον κάθε χριστιανό θέλει ο Θεός να είναι διδάσκαλος, να είναι ζήμη, προζήμη δηλαδή, και φως και αλάτι. Και τι εστί το φως, τι είναι το φως? Και απαντάει ο Άγιος, βίος λάμπων, μηδέν έχουν εσκοτισμένο. Τι σημαίνει να είμαστε φως? Να έχουμε ζωή η οποία λάμπει, που δεν έχει τίποτε το σκοτεινό. Το φως ούχε αυτό χρήσιμον, ουδέ το άλλας, ουδέ η ζήμη, αλ εις εταίρους επιδείκνεται την ωφέλεια. Το φως, λέει, από μόνο του και για τον εαυτό του δεν είναι χρήσιμο, ούτε το αλάτι είναι χρήσιμο για τον εαυτό του, ούτε η ζήμη, το προζήμη, αλλά είναι χρήσιμο για τους άλλους, στους άλλους φανερώνουν την ωφέλειά τους. Ούτως, ού την εαυτόν ωφέλειαν απαιτούμεθα μόνον, αλλά και την εταίρον. Έτσι και εμείς, λοιπόν, έτσι και από εμάς ο Θεός ζητάει όχι μόνο τη δική μας ωφέλεια, αλλά και την ωφέλεια των άλλων. Και αυτά βρίσκονται στην 52η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Επομένως, ο κάθε χριστιανός είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία και του αδελφού του και όχι μόνο για την ειδική του. Και θα πρέπει να αγωνίζεται να είναι φως
και άλλας και ζήμη, έτσι ώστε όλοι οι άπιστοι και ασεβείς να μεταστραφούν και να γίνουν και αυτά και αυτοί μέλη της Εκκλησίας και να σωθούν και έτσι να δοξάσουν τον Θεό. Και αν συμβεί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, οι ασεβείς να σε βιάσουν στην πίστη, δηλαδή να σε προτρέψουν, να σε παρακινήσουν και να σε βασανίσουν έτσι ώστε να αρνηθείς την πίστη σου, εσύ να προκρίνεις, να προτιμήσεις δηλαδή καλύτερα όλα τα βάσανα και κάθε ακόμα πικρό θάνατο παρά να αρνηθείς τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό, μιμούμενος τους Αγίους εκείνους παλαιούς μάρτυρας. Και έτσι θα είσαι αληθινός χριστιανός και έτσι θα είσαι μιμητής των παλαιών χριστιανών και των αληθινών μαθητών του Χριστού. Και απλώς, λέει ο Άγιος, όποιας τάξεως και βαθμού κι αν είσαι, να τρέχεις κι εσύ διυπομονής των πειρασμών, των προκείμενων αγώνα εις τους χριστιανούς, όπως σου παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Την γαρούν, λέει, και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Έτσι και εμείς, λέει, έχοντες ένα τόσο μεγάλο νέφος από μάρτυρες, το οποίο μας περιβάλλει, ας αποβάλλουμε κάθε όγκο, κάθε πάθος, κάθε φορτίο περιττό και την αμαρτία, η οποία είναι κάθε στιγμή εύκολο να γίνει σε κάθε περίσταση και μας προσβάλλει ο πειρασμός κάθε στιγμή. Ας τα αποβάλλουμε τα πάθη λοιπόν και ας αποφεύγουμε κάθε πειρασμό και ας τρέχουμε διυπομονής των προκείμενων ημίν αγώνα. Ας κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα έτσι ώστε να γινόμαστε φως και αλάτι και ζύμη και για όλο τον κόσμο. Και έτσι να είμαστε χρήσιμοι και να εργαζόμαστε τη σωτηρία όχι μόνο την δική μας αλλά και τον άλλον. Και επειδή ο Κύριος για αυτό το τέλος και για αυτό το σκοπό ήρθε στον κόσμο και έστειλε τους Αποστόλους να σπείρουν στις ψυχές των ανθρώπων το κήρυγμα του Ευαγγελίου για να θερήσει από αυτούς όχι άχυρα και ζυζάνια αλλά σύτο καθαρών την ειδική τους σωτηρία. Γι' αυτό και εσύ λοιπόν θα πρέπει να αγωνιστείς και να είσαι όχι άχυρο και ζυζάνιο αλλά να είσαι σύτος καθαρός και να εργαστείς ώστε και οι άλλοι άνθρωποι επίσης να γίνουν σύτος καθαρός, ικανός και άξιος να αποθησαυριστείς στις ουράνιες αποθήκες του Παναγίου Θεού. Παρακάλεσε λοιπόν τον Θεό ολοψύχος να σε αξιώσει με τη χάρη Του να φανείς σύτος καθαρός στην ημέρα εκείνη τη φοβερή της κρίσεως, άξιος για να τεθείς στις ουράνιες αποθήκες και όχι άχυρο ή ζυζάνιο άξιο για να κατακαίεσαι εις το πύρτο άσβεστο. Όπως λέγει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, και συνάξει των σύτων εις την αποθήκην αυτού, τα διάχυρα, το διάχυρον κατακαύσει πυρία σβέστο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να μιμηθούμε τους Αγίους μας και έτσι να αποδειχθούμε άξια μέλη του στρατοπέδου του Χριστού μας και αρνητές του διαβόλου και του στρατοπέδου του. Ας αγωνιστούμε να γίνουμε φως και αλάτι και ζύμη και για τους άλλους, γιατί όπως είπε ο Άγιος, είμαστε υπεύθυνοι και σωτηρία των άλλων όλοι οι χριστιανοί και οφείλουμε να φροντίζουμε όχι μόνο για τη δική μας σωτηρία αλλά και για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και έτσι ζώντας, να αξιωθούμε και τις βασιλείες Του. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.